Καλησπέρα. Είναι χαρά και τιμή που ξαναβρίσκομαι εδώ, σε αυτή την αίθουσα και, και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα της επιμόρφωσης των γονέων και κυρίως μέσα στην ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ, χάρη στους οργανωτές, και που ομολογώ ότι με έχει πάρα πολύ γοητεύσει. Επειδή ο τίτλος «Σχολή γονέων» ή «Επιμόρφωση γονέων» ομολογώ ότι δεν μου είχε εντελώς γίνει αισθητός στις δύο προηγούμενες ευκαιρίες που είχα να βρεθώ εδώ, σκέφτηκα ότι σήμερα πρέπει να είμαι λίγο πιο συνεπής και να παρουσιάσω ένα θέμα που πράγματι να έχει κυρίως σημασία για τον ρόλο που ασκούμε ως γονείς, ευρύτερα για την παιδαγωγική, μια και αναπληρώνω και τον κύριο Παρασκευόπουλο, ψυχολόγο, για την παιδαγωγική τεχνική και πρακτική. Γι' αυτό είπα να παρουσιάσω ένα συντομογράφημα, όπως πάντα, ενός μεγάλου θέματος, το οποίο όμως έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα μέσα στη ζωή μας, στην πρακτική όψη της ζωής μας και της ζωής των παιδιών μας. Ο τίτλος, όπως ακούσατε, διατυπώθηκε ως «Ο έρωτας στον χριστιανισμό». Και μόνο ο τίτλος αμέσως παραπέμπει, νομίζω, σε μια πολύ μεγάλη σύγχυση και σε μια πολύ μεγάλη, σε έναν όγκο παρανοήσεων. Νομίζω ότι ένα σημαντικός αριθμός συνανθρώπων μας, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας, ας μην πάμε ευρύτερα, έχει συνδέσει αυτούς τους δύο όρους, έρωτας και χριστιανισμός, με τρόπο που μάλλον παραπέμπει, όπως είπα, σε παρανοήσεις και συγχύσεις. Μη μου αρνηθείτε ότι για έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων η λέξη έρωτας, κοιταγμένη από μια χριστιανική οπτική, κατανοείται αμέσως ως αμαρτία. Είναι συνδεδεμένος νοηματικά με την αμαρτία. Η σεξουαλικότητα καθεαυτήν, έτσι επίσης άμεσα και συνειρμικά, είναι συνδεδεμένη με μια παραβατικότητα, με κάτι το οποίο δημιουργεί ενοχές. Είναι καθεαυτήν αμαρτωλή. Μερικοί, ακόμα πιο άσχετοι με τον προβληματισμό σε αυτή την περιοχή, συνδέουν συχνά την σεξουαλικότητα με ό,τι έχουν μάθει ή νομίζουν ότι έχουν μάθει από τη θρησκευτική τους αγωγή, με το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή ότι αν υπήρξε κάποια πτώση του αρχαίγονου ανθρώπου, κάποια απόφασή του να έρθει σε ρήξη, σε ανταρσία έναντι του Θεού, αυτή η ρήξη, αυτή η ανταρσία εκδηλώθηκε, είχε σαν πρώτη έκφαση και έκφανση την σεξουαλικότητα. Περιττό να υπογραμμίσω αυτές οι αυτονόητες, σε εισαγωγικά, αυτή η αυτονόητη συνειρμή, τι προβλήματα γεννούν μέσα στον ψυχισμό του ανθρώπου, τι τεράστια βάρη ενοχών, τι τεράστιες αναστολές σε ζωτικές περιοχές της ζωής, όπως είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως είναι η συγκρότηση μιας οικογένειας, όπως είναι το ερωτικό γεγονός ευρύτερα μέσα στη ζωή. Ένα τεράστιο όγκο ενοχών που τις κουβαλάμε συνειδητά ή ανεπίγνωστα και που δηλητηριάζουν στην κυριολεξία τη ζωή. Και αν πάμε προς τα πίσω και σκεφτούμε πόσους αιώνες ή πόσες γενναίες ταλαιπωρήθηκαν από αυτό το πλέγμα των παρανοήσεων και των παρεξηγήσεων, πραγματικά απορεί κανείς, είναι ένα πολύ οδυνηρό πρόβλημα να ερμηνεύσει γιατί και πώς τόσοι άνθρωποι, τόσες γενιές ανθρώπων να ζήσουν τη μία και μοναδική ζωή που είχαν να ζήσουν, πνιγμένοι μέσα στην ενοχή,
πάρα πολλές φορές με μια αποστροφή για το ίδιο τους το σώμα, με μια δελιγμία, με μια εχθρότητα, θα έλεγε κανείς, προς όλη αυτή τη θαυμαστή λειτουργία της αναπαραγωγής, αλλά κυρίως ως προς το γεγονός του έρωτα, της μιας σχέσης δηλαδή, η οποία μας οδηγεί στην κατεξοχήν εν επικοινωνία και κοινωνία των υπαρκτικών μας δεδομένων. Το θέμα αυτής της διαπίστωσης, δηλαδή το τι έχει περάσει η ανθρωπότητα, η χριστιανική ανθρωπότητα, μέσα σε αιώνες ολόκληρους εξαιτίας αυτών των παρανοήσεων, νομίζω ότι άλλοι άνθρωποι, κυρίως καλλιτέχνες εξαιρετικά πρικισμένοι, το έχουν αποτυπώσει σε έργα. Θα έλεγα ότι προπάντων ο κινηματογράφος μας έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα αυτής της τυραννίας, αυτού του βασανισμού των ανθρώπων από την σχέση αυτή, του την παρεξηγημένη σχέση του έρωτα με τον χριστιανισμό. Θυμηθείτε ταινίες του Μπέργκμαν ή του Φελίνη, ή δεν ξέρω πόσοι έχετε δει μια καταπληκτική ταινία δανέζικη, είναι αρκετά χρόνια τώρα που είχε βγει στις οθόνες, «Το δείπνο της Μπαμπέτ», «Le festin de Babette», που περιγράφει ένα χωριό φονταμενταλιστών προτεσταντών στη Δανία και το τι συμβαίνει, τι τέλος πάντων συντελείται μέσα σε αυτή την κοινότητα των προτεσταντών. Και όλα αυτά συνειδητοποιούνται, τίθενται ως πρόβλημα μέσα σε μια άλλη εποχή, σε ένα άλλο πολιτιστικό πλαίσιο, όπως λέμε, στο πλαίσιο της νεωτερικότητας, δηλαδή ενός τρόπου βίου, ενός πολιτισμού που αρχίζει συμβατικά από τον 18ο αιώνα με τη φιλοσοφία του διαφωτισμού, αλλά που εκφράζεται ακριβώς καθολικά σε όλες τις περιοχές του ανθρώπινου βίου, γι' αυτό και συνιστά πολιτισμό, και με μια δυναμική που ξεπερνάει τα όρια της καταγωγής, δηλαδή της Δυτικής Ευρώπης, Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, και συνιστά σήμερα ένα παγκόσμιο πολιτισμό, κυριολεκτικά παγκόσμιο. Λοιπόν, αυτός ο πολιτισμός δημιουργήθηκε πάνω στην αντίθεση προς όλη αυτήν την τυραννία, τον βασανισμό που άσκησε μια ορισμένη αντίληψη θρησκευτικότητας στις δυτικές κοινωνίες στη διάρκεια του Μεσαίωνα, του λεγόμενου. Και η απόρριψη όλων αυτών έχει οδηγήσει, έχει αποτελέσει τη βάση για τη συγκρότηση του πολιτισμού της νεωτερικότητας. Μια θεμελίωση της ζωής μας και της οργάνωσης της συλλογικότητας πάνω στη φυσιοκρατία, όπως λέμε, δηλαδή στην κατάφαση της φύσης. Δεν μας χρειάζεται η μεταφύση. Μας βασάνισε τόσο πολύ η μεταφυσική. Μας αρκεί η φυσική. Μας αρκεί η κατάφαση στην ύλη, στις αισθήσεις, στην ανθρώπινη νόηση, σε ό,τι τέλος πάντων μπορεί να πιστοποιηθεί άμεσα και χωρίς υποθέσεις ή αφηρημένες αναγωγές. Και αυτή η φυσιοκρατία συνοδεύεται από ένα κύμα, θα έλεγε κανείς, μιας ειδονιστικής αντίληψης της ζωής. Ζούμε μέσα αυτά τα πράγματα, μην τα περιγράφω, είναι περιττό. Έχουν θετικές πλευρές, ας πούμε, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό μέσα στο σημερινό πολιτισμό το γεγονός ότι ύστερα από τόσους αιώνες, όπως είπα, επιτέλους υπάρχει μια κατάφαση στο ανθρώπινο σώμα. Μια κατάφαση στην χαρά των αισθήσεων της ζωής. Αλλά βέβαια αυτό αμέσως συνοδεύεται από την παράχρηση μιας εμπορευματοποίησης ακόμα και του ανθρώπινου σώματος, κυρίως δε του έρωτα και της σεξουαλικότητας. Επομένως, όταν λέω εμπορευματοποίηση, το οδυνηρό και το στραβό
σε αυτήν την παράχρηση δεν είναι τόσο η εισαγωγή του οικονομικού στοιχείου, όσο του απάνθρωπου στοιχείου. Η απώλεια της δυνατότητας να βιωθεί αυτή η περιοχή της ζωής ως ανθρώπινη σχέση με όρους πραγματικά ανθρώπινης χαράς, αξιοπρέπειας και εντιμότητας. Έτσι, ένας άνθρωπος που θέλει να αντλεί από την χριστιανική εμπειρία ένα φωτισμό του νοήματος, της ύπαρξης, του κόσμου, της ιστορίας και ταυτόχρονα να αντλεί από την εμπειρία, επιμένω, όχι από, από ιδεολογήματα και θεωρίες, επομένως να μετέχει σε ένα σώμα κοινωνίας αυτών των σχέσεων και αυτών των ελπίδων στο εκκλησιαστικό σώμα, ζει στο σημερινό πολιτισμό ένα είδος σχιζοίδειας. Γιατί από μια μεριά δέχεται από παντού αυτές τις αυτονόητες, αυτά τα αυτονόητα κλισέ για την ταύτιση του έρωτα μέσα στο χριστιανισμό με την αμαρτία, και από την άλλη μεριά ζει μέσα σε μια κοινωνία η οποία όλα αυτά τα έχει πετάξει ή θέλει να τα πετάξει και καταφάσκει μια απολυτοποίηση της ατομικής, του ατομικού ειδονισμού, της ατομικής ειδονοθυρίας, η οποία, όπως είπα, μπορεί να καταλήγει σε σαφείς εκφάνσεις απανθρωπίας. Μια σχιζοίδια, πώς θα την ξεπεράσουμε, πώς θα την αντιμετωπίσουμε και στην περίπτωση του εαυτού μας και στην περίπτωση των παιδιών μας. Πώς θα ρίξουμε φως στο τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Η πρόταση που έχω να σας καταθέσω, γιατί δεν έχω καμιά αυθεντική έτσι απάντηση να σας αντιτάξω, μια πρόταση για να την κρίνουμε και να τη συζητήσουμε. Η πρότασή μου είναι ότι για να βρούμε ένα κλειδί κατανόησης στη σχέση χριστιανισμού και έρωτα, πρέπει να δεχθούμε, να ξεκινήσουμε από μια άλλη πιστοποίηση που προηγείται, όχι θεωρητικά, πραγματικά, πρακτικά. Να δούμε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον χριστιανισμό ή αν θέλετε, επειδή οι καταλήξεις σε ισμός αναπόφευκτα μας παραπέμπουν σε κάτι το θεωρητικό, σε κάτι το ιδεολογικό, η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο εκκλησιαστικό γεγονός και στο θρησκευτικό φαινόμενο. Νομίζω ότι στην πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ και έκανα μια εισήγηση, είχα αναφερθεί σε αυτή τη διάκριση, επομένως δεν θα επιμείνω ιδιαίτερα. Θα σας θυμίσω επιγραμματικά ότι ό,τι ονομάζουμε θρησκευτικότητα είναι μια έμφυτη, βιολογική ανάγκη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει ενστικτοδός μέσα στην ορμή της αυτοσυντήρησης που τον χαρακτηρίζει, έχει την ανάγκη, την απέτηση να αρπαχθεί από κάποιες πεποιθήσεις οι οποίες τον ξεπερνούν, από κάποια αναφορά σε ένα υπέρτατον, το οποίο διέπει τα πάντα και που τον χρειάζεται ο άνθρωπος για να τον σώσει από κινδύνους, από απειλές, να τον βοηθήσει στη ζωή του, στις δυσκολίες κλπ. Και αν θυμάμαι καλά, σας είχα πει και την φράση που τη βρίσκω πολύ χαρακτηριστική, ότι μέσα σε ένα αεροπλάνο που μπαίνει σε ζώνη αναταράξεων δεν υπάρχει κανένας άθεος. Εκείνη την ώρα όλοι πιστεύουν. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε φυσική, ορμέμφητη θρησκευτικότητα. Και η οποία, ας μην προχωρήσω σε αναλύσεις, παντού, πανανθρώπινα, έχει τις ίδιες απαιτήσεις, τις ίδιες εκφάνσεις. Απαιτεί μια βεβαιότητα πεποιθήσεων, ανεξάρτητα αν μπορείς να τις επαληθεύσεις εμπειρικά ή όχι. Απαιτεί μια ηθική, δηλαδή έναν τρόπο συμπεριφοράς ο οποίος να σε κάνει αρεστόν σε αυτό το υπέρτατο που λατρεύεις. Και απαιτεί και μια λατρεία αυτού του υπέρτατου όντως με συγκεκριμένους τρόπους ανάλογα με την κάθε θρησκεία. Το εκκλησιαστικό γεγονός εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία θέλοντας να ανατρέψει και ευαγγελιζόμενο την ανατροπή
αυτής της θρησκευτικής αναγκαιότητας. Εκείνο το οποίο επαγγέλλεται το εκκλησιαστικό γεγονός δεν είναι μια καλύτερη θρησκεία ή μια πληρέστερη ηθική ή, δεν ξέρω τι, ή μια ευγενέστερη λατρεία, αλλά είναι μια επαγγελία αλλαγής του τρόπου της υπάρξεως, όχι της συμπεριφοράς, της υπάρξεως. Αυτό που ευαγγελίζεται το εκκλησιαστικό γεγονός είναι το ενδεχόμενο μιας ελευθερίας από τη φυσική αναγκαιότητα, επομένως και από τη θρησκεία. Ελευθερίας από κάθε αναγκαιότητα που επιβάλλει η απρόσωπη φύση. Ο στόχος του εκκλησιαστικού γεγονότος είναι να μετατρέψει ο άνθρωπος τη φύση σε σχέση, σε αμεσότητα κοινωνία, σε ελευθερία κοινωνίας. Και μόνον έτσι μπορεί να κατανοήσει και να προχωρήσει προς αυτό το που επίσης επαγγέλλεται το εκκλησιαστικό γεγονός, ότι είναι δυνατό ο θάνατος να νικηθεί, δηλαδή να υπάρξει ελευθερία και από την έσχατη και κέρια αναγκαιότητα που μας επιβάλλει η φύση και που είναι ο θάνατος. Νομίζω μετέχουν οι άνθρωποι στο εκκλησιαστικό γεγονός, όσοι έχουν συνείδηση αυτών των πραγμάτων, όχι για να γίνουν καλύτερα παιδιά, ούτε για να μην κλέβουν, να μην σκοτώνουν, να μην λένε ψεύδα, τα μαθαίνουν και στους προσκόπους. Μετέχουν στο εκκλησιαστικό γεγονός ζητώντας να ψηλαφίσουν αυτό το οποίο τραγουδάνε μέσα στην Εκκλησία, το θανάτο θάνατον πατήσας. Αν αυτό έχει ένα ρεαλισμό, αν αυτό είναι πραγματικότητα, τότε καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε άλλο είναι περιττό. Με αυτήν την διάκριση μπορούμε να κατανοήσουμε τώρα ένα επόμενο βήμα. Μια διαπίστωση η οποία γίνεται καθολικά, θα τολμούσα να πω, από τους ανθρωπολόγους, όπως λέμε, αυτούς που σπουδάζουν το ανθρώπινο φαινόμενο στις εκφάνσεις του μέσα στην διαχρονική πορεία του ανθρώπινου γένους πάνω στη γη. Λοιπόν, η διαπίστωση των ανθρωπολόγων είναι ότι συνήθως, κατά κανόνα, η θρησκεία, η φυσική θρησκεία, έχει μια επιφυλακτικότητα ή μια άρνηση ή μια απόρριψη ή μια φοβία για τη σεξουαλικότητα. Αυτό το πιστοποιούμε σε όλες τις αρχαίγονες θρησκευτικές, σε όλες σχεδόν τις αρχαίγονες θρησκευτικές παραδόσεις. Και η ερμηνεία που προτείνεται για αυτό το γεγονός είναι ότι μάλλον ο πρώτος ο άνθρωπος γενικά και στις απαρχές του πολύ πιο εμφανέστερα έβλεπε στη σεξουαλική ικανότητα, τη δική του, στην ανθρώπινη σεξουαλική ικανότητα, ένα είδος σφετερισμού μιας θείας ιδιότητας. Μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να δημιουργεί εκ του μηδενός, από το τίποτα. Να δίνει ύπαρξη στην ανυπαρξία. Να δημιουργεί ύπαρξη από το μηδέν. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν με τη σεξουαλική του ικανότητα πραγματοποιεί το ίδιο έργο και ανασταίνει καινούργιες υπάρξεις. Και μάλιστα με απόλυτη ετερότητα, όπως λέμε, η κάθε ύπαρξη. Κάθε παιδί που βγαίνει από την κοιλιά της μαμάς του είναι μια μοναδική, ανώμια και ανεπανάληπτη ύπαρξη. Αυτό λέω τι προτείνεται ως ερμηνευτικό σχήμα. Αυτό το θεώρησε, λένε, ο άνθρωπος ως ένα σφετερισμό, δηλαδή μπαίνω στο χώρο της θεότητας με αυτό το πράγμα. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, κάνω κάτι το βέβυλο. Προσβάλλω, μπαίνω στα χωράφια του Θεού. Και γι' αυτό υπάρχει ένα στοιχείο μόλυνσης από αυτή την ασέβεια, το οποίο απαιτεί καθαρμούς. Κάτι το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι η σεξουαλικότητα θεωρήθηκε μια ακαθαρσία ήδη σε πράγματι πανάρχες θρησκευτικές παραδόσεις που χάνονται στο βάθος της προϊστορίας. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι όλα πολλές συνήθειες που χειροδοτήθηκαν στους Εβραίους από προγενέστερες πανάρχες φυλές της Παλαιστίνης καθιέρωσαν στην εβραϊκή θρησκεία τους καθαρμούς μετά από κάθε σεξουαλική
σχέση ή πράξη. Όπως επίσης και την πεποίθηση ότι η γυναίκα όταν έχει την έμεινο ροή είναι ακάθαρτη ή όταν είναι λεχό είναι ακάθαρτη. Ο άνδρας, εάν υποστεί εξπερμάτιση, είναι ακάθαρτος. Αυτές είναι θρησκευτικές βεβαιότητες, οι οποίες κληροδοτήθηκαν, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ερμηνεία που σας εκθέτω, κληροδοτήθηκαν από πανάρχια φύλλα της Μέσης Ανατολής, τα πήραν οι Εβραίοι και από την εβραϊκή παράδοση κάποια από αυτά πέρασαν και στο χριστιανισμό. Ταυτόχρονα, αυτή η αίσθηση της ακαθαρσίας γέννησε και έναν επίσης αρχαίγονο φόβο για τη γυναίκα. Έναν, θα έλεγε κανείς, αρχετυπικό αντιφεμινισμό. Βέβαια, αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλη ερμηνευτική πρόταση, η οποία θεωρεί, χωρίς τίποτα από αυτά να είναι αποδεδειγμένο, ότι η πρώτη φάση συλλογικής οργάνωσης των ανθρώπων ήταν γυναικοκρατία, δηλαδή οι γυναίκες είχαν την πρωτοβουλία της διεύθυνσης και οργάνωσης του βίου. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, που μια και μιλάμε για αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας το συστήσω, ενός Γερμανού που λέγεται Ζόμπαρτ. Και ο τίτλος του είναι «Έρος και θρησκεία». Και αν θυμάμαι καλά, είναι στις εκδόσεις... Δεν θα μην σας πάρω στο λαιμό. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, αξίζει να πω δύο λόγια, ήταν υφηγητής της φιλοσοφίας στη Λειψία πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με την άνοδο του ναζισμού, του χιτλερισμού στη Γερμανία, έφυγε σε κάποια από τις χώρες της Βαλτικής. Αλλά με την κατάληψη αυτών των χωρών από τον Στάλιν, ξαναγύρισε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, και εκεί χάνονται τέχνη του. Και το μόνο που έμεινε από αυτόν τον άνθρωπο είναι αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο είναι γραμμένο και με επιστημονική, θα έλεγα, εγκυρότητα, αλλά κυρίως με μια προτεραιότητα του βιωματικού στοιχείου, μια αναζήτηση εμπειρικών ερισμάτων στην ανάπτυξη της σκέψης του. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσετε με όλα όσα λέει, αλλά είναι από τα βιβλία που μοιάζουν καταστάλαγμα μιας εμπειρίας και τα βρίσκω πάρα πολύ πολύτιμα. Λοιπόν, ο Σόμπαρτ λέει ότι... Έκανα ένα κέριο λάθος, με συγχωρείτε. Ο Ζόμπαρτ είναι που έχει γράψει τον Μπουρζουά, τον αστό. Σούμπερτ, λέγεται αυτό. Σούμπερτ. Λοιπόν, και είναι στις εκδόσεις Οκεανίδα. Λοιπόν, ο Σούμπερτ λέει ότι στη φάση της γυναικοκρατίας η γυναίκα διαχειριζόταν τα κοινά και τη ζωή, διότι η γυναίκα είναι ο διαχειριστής της ζωής. Αυτή έχει το προνόμιο να φέρνει στον κόσμο καινούρια ζωή. Και επομένως είναι ολόκληρη μια κατάφαση της φύσης, μια κατάφαση της ζωής. Αντίθετα, ο άνθρωπος, πάλι λέω απόψεις άλλου, πείτε ότι είναι οπωσδήποτε έτσι τα πράγματα. Αντίθετα, ο άνδρας, λέει ο Σούμπερτ, έχει πρόβλημα με το θάνατο. Και προσπαθώντας να υπερνικήσει την αγωνία του θανάτου, εφευρίσκει τον νόμο. Διότι η πιστότητα στον νόμο, στον οποιονδήποτε νόμο, και κυρίως στο θείο νόμο, είναι μια εγγύηση κάποιου μέλλοντος μετά το θάνατο ευνοϊκότερου και πιο παρηγορητικού. Πάντως, για τον Σούμπερτ, ο άνδρας εφευρίσκει το δίκαιο. Η μεγαλειώδης κατασκευή του ρωμαϊκού δικαίου είναι έργο των ανδρών και έτσι περνάει η εξουσία στον ανδρικό πληθυσμό και αρχίζει μια καταδυνάστευση του ανθρώπινου βίου από νομικές προδιαγραφές και από νομικά στερεότυπα τα οποία δηλητηριάζουν τη ζωή.
Πάντως, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι αυτή η επιφύλαξη... Ναι, επίσης πρέπει να προσθέσουμε, δεν ξέρω αν στην εποχή της γυναικοκρατίας, για την οποία επαναλαμβάνω δεν έχουμε καμία ιστορική πληροφορία, είναι μια υπόθεση με κάποια ασθενή ερίσματα, αλλά καθόλου επιβεβαιωμένη. Αντίθετα, έχουμε σαφές έρισμα ιστορικό στην ύπαρξη κάποτε, μάλλον στην προϊστορία, στην ύπαρξη των ιεροδούλων. Δηλαδή γυναικών οι οποίες αναλάμβαναν να μοιήσουν τους νέους άντρες στην σεξουαλικότητα και αυτή η μοίηση γινόταν μέσα στο ναό. Ακριβώς επειδή αυτό φέρνει πιο κοντά την πρώτη εξήγηση που είπα για το σφετερισμό μιας θείας ικανότητας. Αυτή η μοίηση ήταν μια ιεροτελεστία και την ανελάμβαναν ειδικές λειτουργοί κατά κάποιο τρόπο, οι οποίες είχαν ονομαστεί ιερόδουλοι. Από αυτό το σημείο όμως, μέχρι την επίσης πιστοποιημένη ιστορικά αποστροφή, περιφρόνηση, επιφύλαξη για τη γυναίκα, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και νομίζω ότι σωρεύονται μέσα στην ιστορία συνεχώς. Υπήρξε, το λέω τώρα έξω από τη χρονική του συνέχεια, αλλά επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό, υπήρξε μία σύνοδος χριστιανική στη Δυτική Χριστιανοσύνη, η Σύνοδος του Μακών, στο 16ο αιώνα, η οποία είχε ως θέμα να ερευνήσει εάν έχει ψυχή η γυναίκα. Υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό. Είπα για την διάκριση της θρησκείας από το εκκλησιαστικό γεγονός. Ότι το εκκλησιαστικό γεγονός εμφανίστηκε ως μία ανέρεση της φυσικής αναγκαιότητας στην οποία δουλεύει, στην οποία υπηρετεί η θρησκεία. Όμως η θρησκευτική ανάγκη, το ένστικτο το θρησκευτικό, παρακολουθεί τον άνθρωπο, όπως και άλλες τέτοιες ενστικτόδεις ορμές. Επομένως, δεν άργησε από την πρώτη στιγμή, άρχισε να παρακολουθεί και το εκκλησιαστικό γεγονός, να διαπλέκεται, θα έλεγε κανείς, ιστορικά. Έχουμε σαφείς μαρτυρίες ότι από την εποχή των Αποστόλων εμφανίστηκε η ομάδα των Ιουδαϊζόντων, όπως τους ονόμασαν, οι οποίοι έλεγαν, ναι, καλά αυτά που είπε ο Χριστός και αυτά που επαγγέλλεται το εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς θρησκεία. Πρέπει όσοι βαφτίζονται χριστιανοί να συνεχίσουν να τηρούν και τον Μωσαϊκό νόμο και ειδικά να υφίστανται την περιτομή, η οποία είναι και αυτό πάρα πολύ ενδεικτικό γεγονός, πως η περιτομή είναι η κατεξοχήν ίσως σωματική έκφραση της εχθρότητας, της φοβίας που έχει η θρησκεία για τη σεξουαλικότητα. Διότι ο σκοπός της περιτομής, αυτά τα οποία έχουν βγει εκ των υστέρων είναι κυριολεκτικά τελείως εξωπραγματικά, ότι είναι για καθαριότητα κλπ. Ο ρόλος της περιτομής είναι να μειώσει την σεξουαλική ειδονή. Λοιπόν, εμφανίζονται οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι λένε αυτό, να περισσώσουμε την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και την περιτομή. Η Εκκλησία τους καταδικάζει επισήμως. Αλλά ήδη από τον 2ο αιώνα εμφανίζεται ένας άλλος κλάδος, ο οποίος μπαίνει μέσα στο χριστιανισμό, των γνωστικών, όπως τους λέμε, και ο πιο χαρακτηριστικός τους είναι οι Μανιχαίοι, οι οπαδοί του Μάνιτος. Αυτοί πάλι θέλουν να εισαγάγουν ορισμένα στοιχεία θρησκευτικά μέσα στον εκκλησιαστικό βίο και, ας μην επιμείνω τώρα υπερβολικά, κυρίως μια απόρριψη της ύλης, αν ήταν δυνατόν. Μια περιφρόνηση της ύλης και οτιδήποτε υλικού και κυρίως περιφρόνηση της σεξουαλικότητας και του ερωτισμού. Οι Μανιχαίοι φτάνουν μέχρι τον 4ο αιώνα, οπότε εμφανίζεται ένα καινούριο, μετατρέπονται σε ένα καινούριο ρεύμα
στον 4ο αιώνα στους Μεσσαλιανούς, πάλι με την ίδια αιμονή. Στον 7ο αιώνα οι Μεσσαλιανοί επιβιώνουν μέχρι τον 7ο αιώνα που εμφανίζονται με τη μορφή των Παυλικιανών εδώ στη Μικρά Ασία, στις ελληνόφωνες περιοχές ή των Βογόμηλων στην περιοχή την πιο προς τα δυτικά. Και μετά τον 7ο αιώνα, 8ο, 9ο κλπ, στην Δύση κυρίως, η ίδια αυτή, το ίδιο αυτό ρεύμα, συνιστά την περίφημη αίρεση των καθαρών, οι οποίοι επαγγέλλονται και απαιτούν αυτήν την αποχή, πολλές από επιμέρους σέκτες μέσα σε αυτά τα πολύ χονδροειδή ρεύματα που σας περιγράφω, είναι και κοινωνικώς επικίνδυνα. Ας πούμε, απαγορεύουν το γάμο, απαγορεύουν την κρεοφαγία, απαγορεύουν την κατάφαση σε άλλες υλικές απολαύσεις κλπ. Αλλά κυρίως απαγορεύουν το γάμο. Το κίνημα των καθαρών έφτασε να αποτελεί πράγματι κοινωνική απειλή για τις μεσαιωνικές κοινωνίες. Όσοι έχετε διαβάσει το όνομα του Ρόδου, νομίζω αναπολείται εκεί κάποιες μυθιστορηματικές αναπαραγωγές αυτής της καταστάσεως. Και ο Ράνσιμαν, ο Βυζαντινολόγος, θα τον έχετε ακούστα, έχει γράψει ένα βιβλιαράκι με τον τίτλο «Μανιχαϊσμός», στο οποίο δεν έχει ακόμα μεταφραστεί αυτό στα ελληνικά, δυστυχώς, στο οποίο παρουσιάζει όλη αυτή τη διαδρομή που τηλεγραφικά σας εξέθεσα από τους Ιουδαίζοντες, τους Μανιχαίους και μετά στις όλες τις μεταμορφώσεις του ίδιου αυτού ρεύματος, μέχρι και τους καθαρούς, και εν συνεχεία ο Ράνσιμαν προεκτείνει αυτό το ρεύμα στη μεταρρύθμιση. Ο Προτεσταντισμός έχει ένα σαφή χαρακτήρα πουριτανισμού. Πουριτανός ποιος είναι, ο καθαρός, ο πούρους, ο καθαρός. Και πράγματι ο Προτεσταντισμός γεννάει τον πουριτανισμό στον αγγλοσαξονικό κόσμο και τον πιετισμό στις γερμανικές κυρίως κοινωνίες. Πιετισμός από το πιετας, πιετάτης, που θα πει ευσέβεια. Θέλω να πω ότι αυτή η θρησκειοποίηση του εκκλησιαστικού γεγονότος παρακολουθεί ιστορικά την Εκκλησία. Και πολλές φορές δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τα όρια ανάμεσα στο γνήσιο και στο διαστραμμένο, στην ορθότητα και στο λάθος. Είναι τέτοια η διαπλοκή που όταν μάλιστα η διαπλοκή αυτή εκφράζεται από ηγήτορες, ποιμένες του εκκλησιαστικού σώματος, τότε η σύγχυση είναι ακόμα πιο οδυνηρή και με συνέπειες πάρα πολύ αρνητικές. Πώς μπορούμε να δούμε το θέμα αυτό στις πηγές του? Ούτε αυτό είναι πολύ εύκολο. Μερικές νήξεις θα προσπαθήσω να δώσω, συντομογραφικές, για να φτάσουμε στη συζήτησή μας. Εκείνο το οποίο μπορείτε να πιστοποιήσετε με άμεση ανάγνωση είναι ότι στα 4 Ευαγγέλια, τα οποία όπως ξέρετε καταγράφουν το κήρυγμα των πρώτων Αποστόλων, στα αυτά τα Ευαγγέλια δεν υπάρχει η παραμικρή νήξη, ο κανένας υπαινιγμός υποτίμησης ή παραθεώρησης ή αποστροφής για τη σεξουαλικότητα ή για τη γυναίκα ή πολύ περισσότερο για το γάμο. Ο στόχος βέβαια δεν είναι να επιβληθεί μια καινούρια ηθική. Αυτό στην περίφημη επί του όρους ομιλία φαίνεται ολοκάθαρα. Ο στόχος δεν είναι να προσφερθεί μια πληρέστερη, μια πιο ικανοποιητική, πιο αποτελεσματική ηθική σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής. Ο στόχος, δηλαδή το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, όπως είπα και πριν, είναι η ελευθερία. Δηλαδή
η πληρότητα της ζωής είναι αζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Να μην κουτσουρεύεται, να μην γίνεται ανάπηρη η ζωή από περιορισμούς των υπαρκτικών δυνατοτήτων και τελικά από το θάνατο. Αυτό ευαγγελίζεται. Οτιδήποτε άλλο εντάσσεται μέσα σε αυτήν την οπτική. Εάν αυτή η οπτική πραγματοποιείται ως γεγονός στην περίπτωση της Εκκλησίας, δηλαδή μιας κοινότητας η οποία κοινωνεί την ύπαρξη όπως κοινωνεί, ξεκινώντας μάλλον από την κοινωνία της τροφής, του άρτου και του ίνου, που είναι τα βασικά είδη της τροφής. Ξαναπαίρνουμε τη ζωή από την αρχή, όχι πια για να θρέψουμε το εγώ, όχι για να τραφούμε ατομικά, αλλά μέσα από τη λήψη της τροφής να κοινωνήσουμε την ύπαρξη, να πραγματοποιήσουμε την ύπαρξη ως σχέση. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι είναι ατομικό, ό,τι είναι εγωκεντρικό, οδηγεί στο θάνατο. Ό,τι είναι σχέση, αυθυπέρβαση, κοινωνία, αγάπη, είναι ζωή. Ο μόνος ορισμός του Θεού που υπάρχει μέσα στην Γραφή είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί, όχι έχει, δεν είναι μια ηθική ιδιότητα του Θεού η αγάπη, είναι ο τρόπος της ύπαρξής του. Λοιπόν, ο στόχος είναι να μεταποιηθεί η φύση σε σχέση. Γι' αυτό και εκφράσεις μέσα στα Ευαγγέλια ότι διαβάζεται, λέει, στο Μωσαϊκό νόμο που λέει ότι όποιος ότι απαγορεύει ουμιχεύσεις. Και εγώ σας λέω, λέει ο Χριστός, ότι αν δεις την γυναίκα του άλλου με ιδιοτέλεια, τότε είναι, αυτό είναι μοιχεία. Δηλαδή το να υποτάξεις τον άλλον στο εγωτικό σου, στην εγωτική σου απέτηση, στην εγωιστική σου προδιάθεση. Επομένως, δεν έχει σημασία τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Σημασία έχει να ελευθερωθείς από αυτήν την προτεραιότητα των εγωκεντρικών απαιτήσεων και να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο που να ζεις επειδή αγαπάς και στο ποσοστό που αγαπάς. Μέσα σε αυτή την οπτική, οι επιστολές του Παύλου έρχονται να φωτίσουν μια οπτική, μια προοπτική του γάμου, η οποία πράγματι εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο γάμος λειτουργούσε πάντοτε και σε όλες τις κοινωνίες ως ένας φυσικός θεσμός για τη δημιουργία απογόνων και την εξασφάλιση της συνέχειας του ανθρώπινου είδους. Για πρώτη φορά στην περίφημη προς Εφεσίους επιστολή που εξακολουθούμε να τη διαβάζουμε όταν τελούμε το εκκλησιαστικό μυστήριο του γάμου, ο Παύλος δείχνει ότι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα μπορεί να γίνουν εικόνα της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία. Δηλαδή εικόνα ενός έρωτα ο οποίος δεν κρατάει τίποτα για το εγώ του, για τον εαυτό του. Καθώς ο Χριστός παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής. Και αντίστοιχα η γυναίκα παραδίδεται. Δηλαδή βγαίνει, αυτός είναι ο ορισμός του έρωτα. Ο έρωτας θεωρήθηκε πάντοτε στην ελληνική γλώσσα ως ένα εκστατικό γεγονός. Από το εξίσταμε, το έξω ίσταμε. Βγαίνω από το εγώ μου για να δοθώ στον άλλο. Λοιπόν, ο γάμος έχει νόημα, είναι μυστήριο και μυστήριο είναι για την Εκκλησία κάθε γεγονός που φανερώνει αυτό το καινούριο τρόπο της υπάρξεως, το τρόπο της ελευθερίας από το θάνατο. Είναι μυστήριο στο ποσοστό που πραγματώνει την ύπαρξη, τη διαδική αυτή ύπαρξη, ως αυθυπέρβαση, ως ανιδιοτέλεια, ως αυτοπροσφορά. Στον 5ο αιώνα, γιατί συνήθως προβάλλεται μια αντίρρηση ότι μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει πουθενά η λέξη έρος. Ναι, υπάρχει
αμέσως μετά, ήδη στον 2ο αιώνα, στα κείμενα του Ιγνατίου του Αντιοχίας, ο αιμός αίρος εσταύρωται κλπ. Κυρίως όμως πρέπει να πούμε ότι το ξεκαθάρισμα γίνεται στον 5ο αιώνα, όπου στις αρεοπαγητικές συγγραφές λεγόμενες, που δεν ξέρουμε το συγγραφέα τους, έχουμε μια ερμηνεία γιατί εμείς οι χριστιανοί προτιμάμε τη λέξη αίρος από τη λέξη αγάπη. Κοντολογής εξηγεί εκεί αυτό το κείμενο ότι η λέξη αγάπη και στην εποχή εκείνη είχε αρχίσει να φθήρεται. Σήμαινε περισσότερο αυτό όπως και σήμερα. Φιλαλληλία, αλτρουισμό, έτσι, καλή συμπεριφορά, να κάνεις και καμιά ελεημοσύνη, να κάνεις το καλό. Δεν βλέπετε τι μας λένε για την αγάπη πια οι δημοσιογράφοι κάθε παραμονές Χριστουγέννων ή Πάσχα. Δεν έχουν τι άλλο να πούνε. Ό,τι είναι χρησιμοθυρικό. Και η φιλαλληλία, η αλληλεγγύη είναι χρήσιμα πράγματα. Βολεύουν το εγώ μας, το θωρακίζουν, το εξυπηρετούν. Αντίθετα, ο έρος σημαίνει, ξαναλέω και το λένε οι αεροπαγητικές συγγραφές, σημαίνουν την έκσταση. Το να βγεις από τον εαυτό σου, να υπηρετήσεις τον άλλον, να δοθείς τον άλλον, χωρίς κρατούμενα, χωρίς καμία προκατάληψη. Και προχωρεί το πολύ μεγάλο άλμα και από εκεί πέρα όλη η πατερική γραμματεία ακολουθεί στην ίδια προοπτική, να ερμηνεύσει την ύπαρξη του Θεού ως το γεγονός το όλον του έρωτος. Ως έρωτας ο πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το πνεύμα. Από υπερβολή είναι ερωτικής αγαθότητος. Έξω εαυτού γίνεται. Και πάλι από υπερβολή είναι ερωτικής αγαθότητος πλάθει τον κόσμο. Γιατί αγαπάει. Γιατί είναι μανικός εραστής του κάθε ανθρώπου. Και είναι νυμφίος. Έτσι μπαίνει μέσα στη γλώσσα της Εκκλησίας η ονομασία του Χριστού ως νυμφίου του ανθρώπου, ένας παθιασμένος εραστής του κάθε ανθρώπου. Αυτή η γλώσσα αρχίζει να κυριαρχεί, θα έλεγα, μέσα στην πατερική γραμματεία. Μακάριος ως της θιούτων προς Θεόν εκτίσα το έρωτα ίον μανικός εραστής προς την εαυτού ερωμένη κέκτητε. Μακάριος είναι αυτός που έχει τέτοιο έρωτα για το Θεό, όπως ο πιο μανιακός εραστής για την ερωμένη του. Ή το άλλο, αυτός ημών ηράσθη πρώτος. Ημών, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέει ολόκληρο, πάντως από τον έρωτά του υπέστη τις φραγγελώσεις, το σταυρό κλπ. Είναι μια γλώσσα πια που δημιουργείται και κυριαρχεί μέσα στην χριστιανική ορολογία και η οποία δεν φοβάται καθόλου να μιλήσει για τον έρωτα, τον ανθρώπινο, σαν εικόνα και οδό για να φτάσει ο άνθρωπος στην πραγματοποίηση της ελευθερίας που επαγγέλλεται η Εκκλησία, στη μίμηση του όντως έρωτος που είναι ο Χριστός, ο Θεός. Βέβαια, σας περιέγραψα μια πρώτη εικόνα αρχικά για τις θρησκευτικές επιφυλάξεις και τη θρησκευτική αντιπαλότητα, κατά κάποιο τρόπο, αντιπάθεια, απόρριψη του έρωτα και της σεξουαλικότητας. Από την άλλη, το τι έτσι τελείως επιγραμματικά διαπιστώνουμε μέσα στη χριστιανική, στην εκκλησιαστική παράδοση. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Αυτό είναι το πιο οδυνηρό. Σήμερα νομίζω ότι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πολύ συγκεκριμένα. Μάλλον δεν ξέρω αν εξακολουθούν. Θέλω να πιστεύω, και είναι αντικείμενο ιστορικής μελέτης βέβαια για να το πει κανείς αυτό, ότι υπήρξαν προγενέστερες εποχές που ήταν πολύ σαφέστερες οι οριοθετήσεις. Τα κείμενα τα οποία ανέφερα θα μπορούσαν να συνοδευτούν από πάμπολες άλλες αναφορές ή από τους τρόπους με τους οποίους λειτουργήσε το εκκλησιαστικό γεγονός στην τέχνη, σε κάθε μορφή τέχνης. Σήμερα όμως ζούμε μια
ένταση σύγχυσης. Γιατί? Κυρίως θα έλεγα, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία ή πρόθεση αντιπαλότητας προς την δυτική χριστιανοσύνη. Πρέπει όμως ιστορικά να δεχθεί κανείς, να το βλέπει, μελετώντας την ιστορία, ότι αυτή η θρησκευτική προτεραιότητα, η θρησκειοποίηση του εκκλησιαστικού γεγονότος, συντελέστηκε κυρίως στις κοινωνίες της Δύσης και κυρίως στους πρώτους αιώνες. Ένα γεγονός το οποίο το ξεχνάμε και το οποίο είναι καθοριστικό για να κατανοήσουμε όχι μόνο την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και το σημερινό της ιστορικό παρόν, είναι το πώς ξεκίνησε η λεγόμενη νεότερη Ευρώπη. Το πώς και γιατί από τον 4ο μέχρι τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα άλλαξε ριζικά η σύνθεση των πληθυσμών στην κεντρική και δυτική ρωμαϊκή τότε αυτοκρατορία. Καινούρια φύλλα, φυλές, βαβαρικά όπως τα έλεγαν τότε, σε κατάσταση αγρίκων νομάδων, εισέβαλαν μέσα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά φύλλα πολεμικά, πολύ ισχυρά, εκτόπισαν τους εντόπιους πληθυσμούς και εγκαταστάθηκαν και αποτέλεσαν τους νέους πληθυσμούς της Ευρώπης. Οι Φράγκοι, οι Γότθοι, Βυσιγότθοι και Οστρογότθοι, Δυτικοί και Ανατολικοί Γότθοι, οι Ούνοι, οι Βάνδαλοι, οι Βουργούνδιοι, οι Νορμανδοί από το Βορρά. Τα περισσότερα από αυτά τα φύλλα έρχονταν από την περιοχή ανάμεσα στο Ρήνο και στα Ουράλια. Κάποια μογγολικά φύλλα όπως οι Ούνοι και πέρα από τα Ουράλια. Κάποιοι όπως τα αγγλοσαξονικά φύλλα και οι Νορμανδοί από το Βορρά. Πάντως επρόκειτο για μια ριζική αλλίωση και μεταβολή του πολιτιστικού τοπίου. Η Ευρώπη έπεσε σε μια κατάσταση βαρβαρότητας η οποία διήρκεσε αιώνες. Τα φύλλα αυτά βέβαια συντομότατα εκχριστιανίστηκαν αμέσως, γιατί τότε το να είσαι χριστιανός σήμαινε ότι είσαι πολιτισμένος. Αλλά το πέστε μου τι μπορούσαν να καταλάβουν αυτά τα βαρβαρικά φύλλα από όλη την καλλιέργεια των λεπτών διακρίσεων που είχε αναπτύξει ο εξελινισμένος χριστιανισμός μέχρι τότε. Κράτησαν πολύ βασικά στοιχειώδη πράγματα, κυρίως μια ηθική, περισσότερο χρησιμοθυρική και θρησκευτικά στοιχεία, τα οποία βόλευαν την ορμέμφητη αυτή, όπως είπα, ανάγκη θρησκευτικότητας. Έτσι η θρησκειοποίηση στη Δύση πήρε ένα χαρακτήρα κυριαρχικό στις κοινωνίες, ο οποίος βέβαια αργότερα, όταν μπουσουλώντας τον πολιτισμό, μετά τον 11ο, 12ο αιώνα, άρχισαν οι πρώτες αναγεννήσεις του δυτικοευρωπαϊκού κόσμου, εκεί άρχισε κάτι να συμβαίνει και στο επίπεδο της χριστιανικής εμπειρίας, αλλά ποτέ, τολμώ να πω, είναι στην κρίση του καθενός να το ελέγξει, ποτέ δεν έφτασαν σε μια συνειδητοποίηση αυτής της κέρυας διαφοράς ανάμεσα στο εκκλησιαστικό γεγονός και στην ορμέμφητη θρησκευτικότητα. Καλλιέργησαν κυρίως, το είπα προηγουμένως, έναν πουριτανισμό, δηλαδή μια έμφαση στο ηθικιστικό στοιχείο της μεταφυσικής, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει, οι κανονιστικές αρχές, τι απαγορεύεται, τι πρέπει. Και όλο αυτό μέσα σε ένα κλίμα ενοχοποίησης των συνειδήσεων, σε ένα κλίμα το οποίο πραγματικά αποδείχθηκε βασανιστικό των ανθρώπων. Αυτό πέρασε και σε μας, κυρίως στους δύο τελευταίους αιώνες, με την ίδρυση του ελλαδικού κράτους, που θέλησε να είναι ένα κράτος αντίγραφο κατά κάποιο τρόπο, να μιμηθεί τα πεφωτισμένα και λαλαμπρισμένα κράτη της Δύσης, όπως τα πίστευαν οι Έλληνες, και στο θρησκευτικό τομέα κυριάρχησε ένας εκδυτικισμός της εκκλησιαστικής παράδοσης που έδωσε δείγματα πολύ προβληματικά. Και όταν λέω δείγματα προβληματικά, σήμερα νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε αυτή την εισήγηση, το πιστοποιούμε όλοι,
ότι ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να αναφερθεί κανείς και σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα της ερωτικής ζωής και του γάμου και της σεξουαλικότητας, η νοοτροπία που καλλιεργείται στα χριστιανικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα είναι περισσότερο δυτικοευρωπαϊκή παρά ελληνική ορθόδοξη. Έχουμε φτάσει σε σημείο μια από τις πρακτικές που επέβαλε αυτή η διαστροφή της εκκλησιαστικής, των εκκλησιαστικών κριτηρίων, είναι το γεγονός ότι συνδέθηκε η νομιμοποίηση, μάλλον ο γάμος κατανοήθηκε ως νομιμοποίηση της σεξουαλικότητας, όχι ως μυστήριο, όχι ως ελευθερία από το θάνατο, αλλά ως νομιμοποίηση, πάλι να κατοχυρωθούμε με λογικές συνέπειες οι οποίες είναι πραγματικά δραματικές. Δηλαδή να βλέπετε ανθρώπους να κυριαρχούνται από ενοχές, διότι αυτός που τους οπιμένας τους να ισχυρίζεται ότι αν έχεις μια ερωτική σχέση 5 λεπτά πριν από το γάμο είναι αμαρτία, 5 λεπτά μετά το γάμο δεν είναι αμαρτία. Είναι πράγματα πραγματικά έξω από την νοοτροπία και το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Ή πώς συνδέθηκε πάλι χρησιμοθυρικά η νομιμοποίηση της σεξουαλικότητας με την τεκνογωνία. Αυτό ειδικά το θέμα αντιστρέφει ριζικά τους όρους της εκκλησιαστικής αλήθειας. Ή η Εκκλησία ευαγγελίζεται ότι νενίκεινται της φύσεως οι όροι, ή η Εκκλησία υπηρετεί τους όρους της φύσεως και υποτάσσει τη σεξουαλικότητα αποκλειστικά στην τεκνοποιία, δηλαδή σε μια χρησιμοθυρική σκοπιμότητα. Τα είπα αυτά σαν παραδείγματα της σύγχυσης η οποία νομίζω ότι επικρατεί, και ξέρω ότι πάρα πολλοί γονείς έχουν μεγάλο πρόβλημα και στο τι να μεταδώσουν στα παιδιά τους σήμερα, που κυρίως αυτά θα έλεγα, όσο νεότερες ηλικίες τόσο εντονότερα, ζουν τη σχιζοίδια για την οποία μίλησα ξεκινώντας, ανάμεσα σε μια χριστιανική παράδοση όπως λανθασμένα τους μεταδίδεται και σε μια σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα όπως επίσης παραποιημένα ενεργεί και εμπορευματοποιείται. Εδώ θα μπορούσα, συμπλήρωσα και την ώρα μου, να βάλω μια τελεία. Νομίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι πολύ γονιμότερη από τα ελάχιστα και εντελώς επιγραμματικά που προσπάθησα να σκιτσάρω για το πελώριο αυτό θέμα, αλλά που νομίζω ότι ίσως είναι, μπορούν να είναι μια αφορμή για να προβληματιστούμε. Ο προβληματισμός είναι η γονιμότερη στάση απέναντι στα δύσκολα προβλήματα.